Το προηγούμενο Σάββατο, 10 φοιτητές του Παραρτήματος Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, οι οποίοι παρουσίασαν ήπια γρυπώδη συμπτώματα, υπευλήθησαν σε έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού και οι 6 από αυτούς βγήκαν θετικοί. Και οι 6 αυτοί φοιτητές μένουν στη ΦΥ2 φοιτητική εστία του ΔΥΠΑΕ, η οποία μπήκε αμέσως σε καραντίνα, ενώ όσοι διαμένουν στη ΦΥ1 εστία επιλέγουν να μένουν μέσα επίσης για προληπτικούς λόγους. Η διοίκηση του ΔΥΠΑΕ ενημέρωσε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και έτσι το πρωί της Δευτέρας προσήλθαν για διενέργεια μοριακού τεστ κορονοϊού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πάνω από 30 με 40 φοιτητές με τα αποτελέσματα να αναμένονται μέχρι και αύριο. Σε σχετική ερώτηση προς τον αντιπρόεδρο του ΔΥΠΑΕ Δημήτρη Μπαντέκα, σχετικά με το αν τα θετικά κρούσματα συσχετίζονται με το λεγόμενο κορονοπάρτι, που πληροφορίες αναφέρουν πως έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο χώρο του ΔΥΠΑΕ, ο ίδιος ανέφερε τα ακόλουθα. Δεν νομίζω ότι ήταν αιτία το κορονοπάρτι, διότι δεν γίνεται να κολλήσεις την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί να έχεις πυρετό. Πότε υποάθηκε ο αιώρος. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως το ΔΥΠΑΕ συγκεντρώνει έτσι παρέες νεαρών ατόμων. Είναι η θέα σε συνδυασμό με την απομόνωση ίσως που... Μαζεύτηκαν 50-60 παιδιά, ήπιαν κάτι πύρες και τελικά 6 είναι θετικοί. Οι υπόλοιποι πήγαν σήμερα όλοι πάνω στο νοσοκομείο, κάνανε και τεστ μοριακά, μόνο οι 6 αυτοί είναι θετικοί και ειδοποιήθηκε και ο ιωδή και ο νομίατρος και την Τετάρτη το πρωί θα γίνει και εχνηλάτιση από τον ιωδή, θα κάνουν τεστ ξανά, αλλά αυτοί οι 6 είναι και είναι απομονωμένοι σύμφωνα με τις εντολές του νομίατρου. Και έχει τελειώσει το περιστατικό εκεί. Τι να κάνουμε. Βρέθηκαν 6 φοιτητές θετικοί. Απομονώθηκαν, ειδοποιήθηκε ο ιωδή, πήγαν τα παιδιά επάνω, όλοι τα παιδιά από τις εστίες κάνανε μοριακό τεστ στο νοσοκομείο, βρέθηκαν μόνο 6 θετικά, έχουν απομονωθεί, είναι υπό την εποπτεία του ιωδή και του νομίατρου. Τες 22 χρονών να τους φυλάμε. Είναι δυνατόν να τους φυλάξεις, όπου θέλουν θα πάνε. Έχουν τρελαθεί τα παιδιά μέσα στην απομόνωση. Τι θα κάνεις. Το καλό είναι ότι επειδή κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως, δεν έχουν έρθει σε επαφή ούτε με διοικητικούς υπαλλήλους, ούτε με καθηγητές. Και δεν έχουν μετακινηθεί από την εστία τους. Πολλοί από αυτούς δουλεύουν και κάτω στην Καβάλα. Όχι από αυτούς που, που είναι θετικοί. Υπάρχουν και αρνητικοί και άλλοι που δουλεύουν και κάτω στην Καβάλα. Πού να, όπως κινούμαστε όλοι μας, έτσι κινούνται και αυτοί. Τώρα κάπου κόλλησε κάποιος, κόλλησε και τους άλλους επειδή ήταν στην ίδια εστία. Και οι διευθυντές που είναι πάνω στην εστία δεν είναι στις ίδιες εστίες. Εκεί υπάρχει ΦΥ1, ΦΥ2, ΦΥ3. Αυτοί που είναι θετικοί ήταν 10 άτομα στη ΦΥ2 που μένουν. Οι 6 είναι θετικοί. Οι 4 δεν είναι θετικοί. Προφανώς δεν ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους. Ήταν σε πιο μακρινά δωμάτια. Εκεί είναι λοιπόν σε απομόνωση. Θα γίνουν και οι απαραίτητες απολυμάνσεις. Ο ιωδή έχει ειδοποιηθεί. Είναι υπό την εποπτεία του ιωδή και του νομίατρου. Θα γίνουν και χνηλατήσεις την Τετάρτη το πρωί 11 η ώρα. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.